Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9 και όπως σας έχουμε πει και σας έχουμε γράψει σε email και στο Facebook και παντού και σας είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα Παπα-Νικολάου, βεβαίως, την οποία την έχουμε στο τηλέφωνό μας. Γεια σου, Κατερίνα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε εμείς, Κατερίνα. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά κι εγώ. Εδώ. Έτοιμη να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. 150 είπαμε. 150 έχει η Κρίστη και 50 εγώ. Η Κατερίνα, από ό,τι μας είπε και πριν, off-air, βρίσκεται στην Αθήνα, έτσι? Ναι, στην Αθήνα είμαι. Εκεί μεγάλωσες, εκεί γεννήθηκες? Γεννήθηκα στην Αλεξανδρούπολη. Έλα. Ναι. Και πώς βρέθηκε στην Αθήνα? Καταγωγή Χαλκιδική. Όπα. Θα βγούμε και συγγενείς. Κάτσε, το ψάξουμε αυτό λίγο. Χαλκιδική πού? Κασάνδρεια. Ε. Ποιος είναι από Κασάνδρεια? Ναι. Ποιος από τους δύο? Ο μπαμπάς. Θα βγούμε συγγενείς, αυτό είναι σίγουρο. Σας το λέω εγώ τώρα. Γιατί και εγώ έχω καταγωγή από Κασάνδρεια, κατάλαβες? Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, θα το συζητήσουμε off-air μάλλον αυτό, γιατί μην να αποκαλύψουμε ότι είμαστε συγγενείς τώρα. Μην βρούμε αύριο χιλιάτομα έξω από το σπίτι της. Ναι, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την ανάκριση. Για ξεκινά. Τι έχεις πρώτη? Βγάλ το ροζ χαρτάκι. Τι έχω πρώτη, η ερώτηση. Ναι. Έχει να μας πει και αποκλειστικό η Κατερίνα. Τι αποκλειστικό έχει? Κυκλοφορεί το καινούριο της βιβλίο. Ξεκινήσουμε από αυτό. Το καινούριο βιβλίο. Το καινούριο μου βιβλίο, λοιπόν, το οποίο καλώς έχονταν των πραγμάτων θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος Μαΐου, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Θα σου υπογράψω αντίτυπο, Κρίστη. Εμένα τίποτα, βρε το συγγενή. Εσύ δεν ξέρουμε ακόμα, να δούμε αν είσαι συγγενής και μετά. Δεν θα μου υπογράψει ούτε ένα τίποτα. Δεν ξέρω, είπαμε. Έχει σχέση με το αν είμαστε συγγενείς. Πώς λέγεται το καινούργιο βιβλίο και ουσιαστικά τι? Παίρνεις και όρκο στον έρωτα. Ξαναπες το μία. Μην παίρνεις και όρκο στον έρωτα. Τελίτσες. Έχει υπονοούμενα. Και τι πραγματεύεται? Λοιπόν, εγώ θέλω να γράψω τα 3 πρώτα βιβλία που θέλω να γράψω είναι για την αγάπη. Διαφορετικό είναι η αγάπη. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο ήταν για τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τον έρωτα που σε χτυπάει ξαφνικά σαν κομίτσι εκτός τροχιάς. Που έχει να κάνει με παιχνίδια του μυαλού κτλ. Το δεύτερο βιβλίο θέλω να είναι ουσιαστικά για την αγάπη, τη βαθιά αγάπη, μια σχέση που σε ταλαιπωρεί χρόνια για χίλιους δυο λόγους. Αγάπη μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν βρει τον εαυτό τους, τις ισορροπίες τους, αλλά παραμένουν εκεί για κάποιους λόγους. Το Δία της Ηρωίδας, η οποία παρεπτόντως είναι και ραδιοφωνική παραγωγός. Ορίστε, για σένα λέει. Αχ, και δεν με ήξερε όταν το έγραφε. Φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν έχουμε θέματα. Για πες με, αυτό να έχει ενδιαφέρον, για πες. Έχει λεπτομέρειες στο βιβλίο, δεν μπορώ να πει. Έλα, μωρέ, λίγο, πες μας λίγο. Θα διαβάσεις το βιβλίο. Εντάξει, μωρέ, και με κοιτάς έτσι. Βάζεις, πρέπει. Εντάξει, okay, θα διαβάσω το βιβλίο. Και το προηγούμενο. Είναι πολύ, λοιπόν, πολύ ερωτημένη για χρόνια με κάποιον, όπου έχει εξαφανιστεί από τη ζωή της και εμφανίζεται ξαφνικά στο σταθμό. Κάτω από πολύ μυστήριες συνθήκες, ανατρέπονται τα πάντα. Γίνονται φοβερές καταστάσεις και παράλληλα αναπτύσσονται και άλλες 2 ιστορίες σε μικρότερη έκταση. 2 γυναικών, φιλενάδων της, πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Τα γεγονότα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Τα πράγματα φτάνουν στα άκρα. Απογυμνώνονται χαρακτήρες απέναντι στους άλλους, απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Και έτσι παίρνουν τα πράγματα πια σε νέες βάσεις. Μάλιστα. Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γίνονται συνεχώς ανατροπές. Αλλά βέβαια τα βιβλία μου, εμένα τουλάχιστον τα 3 πρώτα που θέλω να γράψω, είναι κατά βάση χιουμοριστικά. Μου αρέσει το χιουμοριστικό βιβλίο. Χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει ότι θα περάσω και μηνύματα. Δηλαδή, στο πρώτο κατάφερα να περάσω κάποια μηνύματα. Ελπίζω στο δεύτερο ακόμα περισσότερα. Νομίζω ότι το χιούμορ ίσως είναι και ο κατάλληλος τρόπος για να περάσεις πάρα πολύ σοβαρά μηνύματα στον κόσμο, στον αυτό που διαβάζεις, οτιδήποτε, έτσι. Πολύ σοβαρά μηνύματα. Πραγματικά είναι ένας τρόπος που έχει μια, σε κάποιες περιπτώσεις, πιο άμεση επικοινωνία με το κοινό. Σε αφήνει να έχει μια πιο άμεση επικοινωνία. Είναι πιο εύπεπτος ο τρόπος για να παρουσιάσεις κάποια πράγματα, που ίσως να είναι πιο δύσκολο να τα παρουσιάσεις με άλλους τρόπους. Δεν μου λες, Κατερίνα μου. Πώς σου προέκυψε αυτή η ενασχόληση με τη συγγραφή, βιβλίου, τέτοιο, όλα αυτά, πώς έγινε? Φυσικός, έτσι, αυτό το... Τι, έχεις τελειώσει? Φυσικό. Απόλυτα, κολλάει, δεν το συζητάμε. Ίδιο πράγμα. Ναι. Και αυτό πώς έγινε τώρα, από μικρή το είχες στην πορεία, το βρήκες κάποτε? Έχω να πω αποκλειστική είδηση. Όχι, να τη, εδώ είναι η αποκλειστική. Να μας τα λέω, δεν ακούς. Ναι. 12 ετών έγραψα θεατρικό, έτσι, σε παρακαλώ. Και ανέβηκε σε μια μεγάλη σκηνή, τη σκηνή του Δημοτικού. Καλά, αυτή είναι η μεγαλύτερη σκηνή, τι λες τώρα. Λοιπόν, στη γιορτή αποφύτσης, χιουμοριστικό. Ναι. Σατήριζε τις συνήθειες μιας νεόπλουτης κυρίας, τύπου Μαντάμ Σουσού. Αχα. Τρόπος συμπεριφοράς κτλ.
Μετά συνέχισα, έγραφα πάντα, έγραφα πραγματικά. Δηλαδή για μένα, εντάξει, είναι μια εσωτερική ανάγκη το να γράφω. Στη βία βέβαια δεν συνέχισα με χιουμοριστικά κείμενα, το αντίθετο θα έλεγα. Ναι. Αλλά πιστεύω, εντάξει, ότι το χιούμορ και ο πεσημισμός είναι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και οι δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος, έτσι. Λοιπόν, συνέχισα να γράφω, έφυγα για την Αγγλία στα 24. Έζησα εκεί αρκετά 8-9 χρόνια. Ναι. Και με το που γύρισα, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο. Και ήταν το βιβλίο που κυκλοφόρησε πέρυσι. Μάλιστα. Το Πού Πας Αγάπη Μου. Πού Πας Αγάπη Μου, ναι. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γέλασα με το βιβλίο. Είναι απίστευτο. Πολύ ωραίο τέλος. Έξυπνο χιούμορ. Μ' αρέσει πολύ πάρα καλό. Πολύ το αγγλικό χιούμορ. Πάρα πολύ. Το καυτικό χιούμορ. Ξέρεις, αυτό που έχει υπονοούμενα πολλά από πίσω. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά από μικρή το είχε. Από μικρή είχα την ανάγκη να γράφω, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Για ρίξει την επόμενη ερώτηση. Το έχεις, το έχεις. Σχετικά με το προηγούμενο βιβλίο σου, θα το ρωτήσω. Ταυτίζεσαι με κάποιον ήρωα? Έχεις κοινά στοιχεία στο χαρακτήρα? Λοιπόν, στο πρώτο βιβλίο πάντα αντλείς περισσότερα στοιχεία από πράγματα που βλέπεις να γίνονται γύρω σου. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Πάντα η αρχή δηλαδή προέρχεται πιο πολύ από το περιβάλλον σου. Από ό,τι σε επόμενα βιβλία στα οποία αναπτύσσεις περισσότερο το κομμάτι της μυθοπλασίας. Δεν ταυτίζομαι με κάποιον ήρωα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να βρω μικρά κομματάκια από κόσμο γύρω μου σε όλους τους ήρωες τους οποίους έχω αναπτύξει. Είναι σαν ένα παζλ που έχω αναπτύξει από ανθρώπους που έχω δει γύρω μου. Άρα έχεις πάρει κάποια στοιχεία από πολλούς, έτσι, και από τη ζωή σου την ίδια. Και από τη ζωή μου και από ιστορίες που έχω δει γύρω μου. Άλλωστε, εντάξει, πάνω κάτω αυτό κάνει ο συγγραφέας. Παρατηρεί και αποτυπώνει γεγονότα και προβληματισμούς. Ναι. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο μέρος που εμπνέεσαι, ας πούμε, που κάθεσαι και γράφεις, που σ' αρέσει? Η Αναστασία, που μας είπε ότι γράφει στο γραφείο της, στο δικηγορικό. Ναι, εμείς περιμέναμε να μας πει κατά τα άστρα γράφει, ξέρω εγώ, στην παραλία. Από πού γράφεις, την ερωτήσαμε, στο δηλαδή, γραφείο. Δηλαδή, στο βουνό γράφω τις παραλίες. Εσύ πού γράφεις τελικά, για πες μου. Και εγώ στο γραφείο, όχι. Αχ, Παναγιά, στο γραφείο γράφω. Στο γραφείο του σπιτιού, στα μάτια. Τι να κάνω. Α, στο γραφείο του σπιτιού, κάτι είναι και αυτό. Ναι, κάτι. Εντάξει, τουλάχιστον με μεταφέραμε το γραφείο, ρε παιδί μου. Δεν είναι στη δουλειά, είναι στο σπίτι. Ναι, στη δουλειά, αν το έκανα αυτό, θα είχα πρόβλημα. Θα σου άρεσε η ιδέα κάποιο από τα βιβλία σου να γίνει, να βασιστεί το σενάριο, ας πούμε, ενός σίριαλ? Εσύ που έχεις διαβάσει το πρώτο, τι λες? Όχι για σίριαλ, για ταινία περισσότερο. Θα μου άρεσε. Το πρώτο θα μου άρεσε. Θα τη έδινε κανένα ρόλο εδώ πέρα, τη μέλουσα ηθοποιό? Κρίστη, θέλει κάποιο ρόλο? Ναι, ποιο ρόλο θες εσύ που το διάβασες κιόλα? Το βιβλίο, η Τζίνα νομίζω, που είναι έτσι και λίγο κακιά. Που έχει έτσι. Μωρή, εσύ δεν είσαι κακιά. Περιτώ να σου πω ότι, δηλαδή, αισθάνομαι άσχημα για την ηρωίδα που έκτισα με κόπο. Πολύ, πολύ μου πάει αυτό. Παίρνω μηνύματα συνεχώς δηλαδή για την Τζίνα. Ναι. Συνεχώς για την Τζίνα. Η Τζίνα ήταν ένας χαρακτήρας, έτσι. Ήταν λίγο αποκοπτική στον τρόπο που κοινωνούσε με τον κόσμο. Ό,τι είχε να πει όμως το έλεγε. Έλεγε αλήθειες όμως. Ναι. Με ένα δικό της τρόπο, έτσι, πολύ καυστικό. Δεν μου λες, Κατερινάκη. Φαντάζομαι ότι έχεις πάρει μυρωδιά, γνωρίζεις το τι γίνεται έτσι, στην ελληνική πραγματικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι, βλέπεις, ακούς. Ναι, λίγο, Όλους μας επηρεάζει αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς. Θα έγραφες, η αλήθεια είναι, θα σου ερχόταν κάποια έρνευση για ένα βιβλίο το οποίο θα είχε αφεντερία, ας πούμε, την πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας? Θα σου πω. Εγώ καταρχήν, όπως είπα, δεν θυμάμαι αν το είπα πριν, έχω στο πλάνο μου να γράψω 3 βιβλία για την αγάπη. Διαφορετικού είδους αγάπη κάθε μία. Οπότε το επόμενο το έχω ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Κλείνοντας αυτό το βιβλίο, πραγματικά δεν ξέρω σε τι κομμάτια θα θέλω να επεκταθώ. Φαντάζομαι κοινωνικού περιεχομένου περισσότερα βιβλία θα έγραφα, παρά πολιτικού. Mm-hmm. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Τώρα, εντάξει, όσον αφορά τα προβλήματα, είναι μια κατάσταση που τη βιώνουμε όλοι, έτσι. Αλλά και όλοι είμαστε σε κάποιο βαθμό υπεύθυνοι για αυτό που έχει γίνει. Φαντάζομαι ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι, ναι. Βέβαια και η πολιτική είναι υπεύθυνη και εμείς είμαστε υπεύθυνοι και όλοι μαζί πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας κάποια στιγμή. Ξέρει, είτε μιλάς για οργανισμούς, είτε μιλάς για χώρα, για όλα αυτά η ηγεσία καταρχήν, γιατί αυτοί διαμορφώνουν την κουλτούρα. Ασφαλώς. Το θέμα είναι ποιοι ακολουθούν και σε τι βαθμό υιοθετούν τι πράγματα. Και οι Έλληνες, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων είχαν υιοθετήσει ένα τρόπο ζωής, μια κουλτούρα τέλος πάντων, αδιαφορούσαν. Υπό μία αν με αυτόν τον τρόπο που ζούσαν, χτίζαν για το αύριο. Αλλά το αύριο νομίζω έχει φτάσει. Το αύριο έχει φτάσει, μη σου πω, μας έχει ξεπεράσει κιόλας. Λοιπόν, συνομιλούμε τόση ώρα με την Καταρίνα Παπα-Νικολάου.